θα επιχειρήσουμε να απλώσουμε λίγο την ευτυχία. Να απλώσουμε λίγο ευτυχία μέσα από τα σχολεία. Μια δράση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και για την οποία θα μας ενημερώσουν δύο εκπαιδευτικοί. Η κυρία Άννα Στουμπίδη, η οποία είναι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, όπως επίσης και η εκπαιδευτικός κυρία Εύη Χριστάκη. Κυρίες μου, καλημέρα και στις δύο. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την κυρία Στουμπίδη και να ξεκινήσω γι' αυτό το απλώνω ευτυχία. Είναι κάτι που νομίζω χρειαζόμαστε. Ανήλικοι νομίζω... και ενήλικες. Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω η ευτυχία είναι αυτό που λείπει στις μέρες μας και τα παιδιά είναι τα μόνα που το έχουν στην ψυχή τους και μπορούν να το μεταδώσουν και σε εμάς τους ενήλικες, όπως πολύ σωστά είπατε. Να σας πω λοιπόν δύο λόγια για αυτή τη δράση. Έτσι. Η οποία... Ναι. Έτσι λέω. Αυτή τη δράση συνεχίστε. Ναι, ναι, αυτή η δράση λοιπόν έχει ξεκινήσει στην Κύπρο από μία συναδέλφισσα, τη Γεωργία της Σολομού, όπου η ιδέα της ήταν να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά ζωγραφίζουν σε μπλουζάκια τι τα κάνει ευτυχισμένα και έπειτα προάγει τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, είτε με το να πουλήσουν τα ίδια τα μπλουζάκια τα παιδιά και να μαζευτούν κάποια χρήματα, είτε με το να κάνουν κάποιες εθελοντικές πράξεις και πάλι να γεμίσουν ένα κουμπαρά για κάποια δράση που θα θέλανε να βοηθήσουν. Έτσι και εμείς στην Ελλάδα, ξεκινώντας τη δράση αυτή με τον συνάδελφο δάσκαλο τον Μάριο τον Μάζαρη, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μπλουζάκια μαζί με τα παιδιά και να ζωγραφίζουν, να γράφουν τι τα κάνει ευτυχισμένα, ενισχύοντας το σύλλογο Φλόγα που είναι παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Οπότε ο κύριος Μάζαρης ξεκίνησε να ενισχύσει το ταμείο της Φλόγας που ξέρουμε ότι βοηθάει τα παιδιά. Και έτσι είπαμε και εμείς από το Ηράκλειο να κάνουμε αυτή τη δράση υπό τη σκέψη της ομάδας διαπαιδαγωγή εν δράση του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Έχουν μαζευτεί πάνω από 36 σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία. Και έτσι το Σάββατο, 13 Απριλίου και ώρα 11, περιμένουμε όλο το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει αυτή τη δράση, να έρθει, να δει την μπουγάδα της ευτυχίας που θα έχουμε στο πάρκο του Γεωργιάδη και να στηρίξει τη δράση μας αγοράζοντας ή ενισχύοντας απλά τον κουμπαρά για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες Φλόγα. Μάλιστα. Λοιπόν, το Σάββατο το πρωί 13 του μήνα στο πάρκο Γεωργιάδη. Μιλήσατε για σημαντικά πράγματα που έχει να κάνει με την ευτυχία, έχει να κάνει με τον εθελοντισμό, έχει να κάνει με την αλληλεγγύη. Κυρία Χριστάκη, εσείς ως εκπαιδευτικός, πόσο εύκολα περνάει αυτό το μήνυμα σήμερα στα παιδιά μας για να απλωθεί επιτέλους αυτή η ευτυχία που έχουν ανάγκη κυρίως τα παιδιά? Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές και οικονομικές αλλά και κοινωνικές, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά εμείς οι εκπαιδευτικοί, όσο μπορούμε στα σχολεία μας να φροντίζουμε να προστατεύουμε τα παιδιά από όλα αυτά που συμβαίνουν και όχι μόνο να τα προστατεύουμε αλλά να τους δείχνουμε και τρόπους να τα αντιμετωπίζουν. Οπότε το να νιώθεις ευγνωμοσύνη, το να ασκηθούν λοιπόν τα παιδιά στην έννοια της ευγνωμοσύνης, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι του να νιώθεις ευτυχισμένος, αν δεν καταλάβεις πόσα πράγματα έχεις ήδη και για πόσα πρέπει να είσαι ευγνώμων στη ζωή σου, πώς θα συνειδητοποιήσεις τελικά την ευτυχία. Οπότε ξεκινώντας όλο αυτό το πρόγραμμα έπρεπε να μιλήσουμε για αυτές τις σοβαρές έννοιες και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί καθημερινά σε όλη την Ελλάδα και στο Ηράκλειο όμως, μιας και μιλάμε τώρα για την πόλη μας, που καθημερινά αποδεικνύουν ότι προσπαθούν να κάνουν τέτοιες δράσεις που δείχνουν τα παιδιά έναν διαφορετικό δρόμο. Ότι υπάρχει και μια άλλη οπτική. Υπάρχει αυτή η οπτική της χαράς, της ευτυχίας που μπορούμε να την προσφέρουμε αρκεί να το θέλουμε και αρκεί να συνεργαστούμε και λίγο μεταξύ μας. Οπότε νομίζω ότι αν και είναι δύσκολο γενικά λόγω της εποχής, νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε πράξη.
Τα ερεθίσματα είναι πολλά και διαφορετικά. Πριν από λίγο τα λέγαμε για τον εκφοβισμό, σχολικός εκφοβισμός, βία εντός εκτός σπιτιού, εντός εκτός σχολείου, βία, πολύ βία στην κοινωνία, με βία παντού. Οπότε αυτά τα μηνύματα τα οποία περνάμε και περνάμε σε παιδιά και κάτω των 10 ετών, όπως λέει και ο ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής, μέχρι τα 10 μπορείς πραγματικά να διορθώσεις πράγματα και να δώσεις άλλες αντιστάσεις στο παιδί σου. Ευγνωμοσύνη, ευτυχία, εθελοντισμός, αλληλεγγύη, η ίδια η ζωή είναι πολύ πολύ σημαντικά κυρία στον παιδί. Ακριβώς. Και όπως το λέει και η λέξη ευτυχία, και τύχη. Γιατί την τύχη των παιδιών πρέπει να την πάρουμε επιτέλους όλοι μαζί τα χέρια μας. Η οικογένεια πρέπει να τα στηρίξει. Πολύ σωστά το συνδέεται με το σχολικό εκφοβισμό. Αυτή η δράση λοιπόν του Σαββάτου είναι η αντίπαλη όχθη, είναι η μεριά που δείχνει ότι τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν, μπορούν να στηρίξουν τους συμμαθητές τους οι οποίοι έχουν κάποιο θέμα υγείας και πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε γι' αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα που θα περάσουμε, ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ξέρετε, το μεγάλο και το κρίσιμο, κυρία Στομπίδη, το μεγάλο και το κρίσιμο βάσει αυτού που λέτε, κάνω την εξής σκέψη. Ναι, όλο μπορεί να ξεκινάνε και όλο μπορεί να τελειώνουν μέσα στο σπίτι, αλλά από την άλλη το σπίτι έχει τη δυνατότητα υπό τις σημερινές συνθήκες και προκλήσεις να διεκδικήσει και να βγει αλόβητο για τα παραπάνω μέσα από την σχολική κοινότητα, δηλαδή και στην ευγνωμοσύνη και στην ευτυχία και στον εθελοντισμό και στην αλληλεγγύη και στη ζωή, υπό το φόβο μη θεωρηθεί, όπως πολλές φορές γίνεται, ότι είναι παρέμβαση σε εκπαιδευτικά δρόμενα. Νομίζω ότι τα εκπαιδευτικά δρόμενα είναι η συνέχεια της οικογενειακής ζωής. Άρα όταν ξεκινάει η οικογένεια χωρίς να δίνει πρότυπα βίας, τα παιδιά δεν θα εφαρμόσουν βία ούτε στο σχολείο. Όταν λοιπόν τα πρότυπά μας είναι υγιείς, θα πρέπει και εμείς να πατήσουμε πάνω σε αυτό. Όταν όμως έχουμε κάποιες λανθάνουσες συμπεριφορές, κάποιες συμπεριφορές που βλέπουμε ότι το παιδί το τρομάζουν, το φοβίζουν και το κλείνουν στον εαυτό τους, γι' αυτό είμαστε οι εκπαιδευτικοί, γι' αυτό συνεχώς κάνουμε επιμορφώσεις για το πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά ψυχολογικά, γι' αυτό ζητάμε συνεχώς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία, ώστε να μας στηρίξουν και εμάς το παιδαγωγικό μας έργο και έτσι η κοινωνία να πάρει το δρόμο που ονειρευόμαστε και το δρόμο που επιθυμούμε να έχει η σημερινή κοινωνία. Μάλιστα. Και αν όχι για εκείνους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται εκεί, αλλά είναι ένα μικρό λιθαράκι έστω να δουν και να κάνουν μια δεύτερη σκέψη και να το προχωρήσουν διαφορετικά. Έχετε την ίδια ενδεχόμενα θέση, κυρία Χριστάκη? Εννοείται. Θεωρώ ότι το σχολείο και η κοινωνία έχουν μία σύνδεση πολύ μεγάλη. Δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Και οπότε και εμείς εκπαιδευτικοί από την πλευρά μας πρέπει να δίνουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά. Ακόμα και αν δεν τα παίρνουν από το σπίτι, έχουμε εμείς αυτή την ιερή υποχρέωση, έτσι θα την ονόμαζα, να τους δώσουμε αυτά τα ερεθίσματα που θα κάνουν καλύτερους ανθρώπους στο μέλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά, τα οποία σήμερα, αύριο, τις 13 Απριλίου, συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, είναι οι Αυριανοί πολίτες αυτού του κράτους. Οπότε, τι θέλουμε για το μέλλον αυτής της χώρας? Θέλουμε αυτά τα περιστατικά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να κατακλείζουν τις οθόνες μας? Νομίζω όχι. Θέλουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε κάτι πιο φωτεινό. Θέλουμε κάτι πιο ελπιδοφόρο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, όλοι μαζί, πολύ δυνατά, θα στείλουμε ένα μήνυμα το Σάββατο μέσα από το Πάρκο Γεωργιάδη και το κέντρο της πόλης μας και ελπίζουμε να ακουστεί παντού σε όλους αυτούς που πρέπει. Γιατί και τους γονείς θέλουμε δίπλα μας και την πολιτεία. Γιατί όλοι αυτοί, δηλαδή η πολιτεία, το σχολείο και οι γονείς, πρέπει να συνεργαστούν για να γίνει κάτι καλό. Να επαναλάβουμε λίγο, σας παρακαλώ, την ώρα που θα γίνει αυτή η δράση στο Πάρκο Γεωργιάδη. 11:30 το πρωί είναι. 11 το πρωί είμαι. 11 το πρωί μέχρι τη 1. Ναι. Και εδώ κάπου πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ ως εκπαιδευτικός που συμμετέχω μαζί με πολλούς άλλους σε αυτή τη δράση, την κυρία Στουμπίδη που είχε την ιδέα όλα αυτά τα σχολεία να ενωθούμε και να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Το γεγονός ότι ενώθηκαν τα σχολεία όντως είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι? Δεν είναι η δράση ενός σχολείου, γιατί μας είπατε, κυρία Στουμπίδη, 36 νηπιαγωγεία και δημοτικά, Ναι, στο Ηράκλειο. Και φανταστείτε ότι η δράση αυτή πανελλαδικά μετράει πάνω από 800 σχολεία.
Μάλιστα. Είναι πολύ Οπότε σημαντικό. Οπότε είμαστε κι εμείς ένας κρίκος της αλυσίδας αυτής. Σωστά. Για όποια χρήματα συγκεντρωθούν μέσα από αυτή την δράση από τους ίδιους τους μαθητές, θα ήθελα να επαναλάβετε επίσης, κυρία Στομπίδη, πού θα διαιτεθούν. Θα διαιτεθούν λοιπόν στο Σύλλογο Φλόγα, για που, ο οποίος σύλλογος στηρίζει τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Είναι παιδιά που έχουμε μαθητές στα σχολεία μας. Είναι παιδιά που είναι μέλη της σχολικής μας κοινότητας, που πρέπει να τα στηρίξουμε, γιατί η υγεία είναι για αυτά ευτυχία. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω για το τέλος, αποχαιρετώντας σας, ότι όλο αυτό το εγχείρημα επικοινωνιακά το στηρίζουν τα μέσα Κρήτη TV, Νέα Κρήτη 984, neakriti.gr. Να είστε καλά, και μόνο τέτοιες δράσεις να ακούμε, μήπως και καταφέρουμε κάτι άλλο να δώσουμε ως πληροφορία και σε μικρούς και σε μεγάλους. Ευχαριστούμε και εμείς και για τα μέσα που στηρίζουν τη δράση αυτή, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος σε αυτή τη δράση, που δώσανε χρόνο από τη διδασκαλία τους, ώστε να γίνει το μεγάλο αυτό αντάμωμα το Σάββατο λοιπόν στις 11 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Στομπίδη, κυρία Χριστάκη, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.